Περίπου 500 πολιτικοί, επιχειρηματίες, εκδότες και δημοσιογράφοι είναι σε μόνιμη ή σε περιστασιακή κατά καιρούς τηλεφωνική παρακολούθηση την τελευταία τριετία, αναφέρουν ασφαλείς πηγές της ΕΥΠ στο pronews.gr. Αρκετοί από αυτούς κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία ειδικά μετά το Σκοπιανό και τις Πρέσπες είχε αποδειθεί σε μαζικές παρακολουθήσεις, ειδικά ανθρώπων που θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εναντιωθούν στη συμφωνία. Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ρουμπάτης, θα μπορούσε να πει πολλά για το θέμα. Άλλωστε, η γιορτινή ατμόσφαιρα που επικράτησε την ημέρα της διαδοχής του Γιάννη Ρουμπάτη από τον Παναγιώτη Κοντολέων το καλοκαίρι του 2019 στα γραφεία της ΕΥΠ λέει πολλά πράγματα. Απλά αλλάζαν οι διαχειριστές των υποκλοπών. Βέβαια, αυτό το προσπερνά τώρα ο Αλέξης Τσίπρας και πολιτικά πλέον έχει το πάνω χέρι όταν δηλώνει ότι αποτελεί μέγα σκάνδαλο και ασυγχώρητη καθεστωτική αλαζονία από έναν πρωθυπουργό που νόμιζε ότι κανείς δεν μπορεί να τον ελέγξει σε on camera δήλωσή του. Θα μπορούσε κάλλιστα να ρωτήσει τον κύριο Ρουμπάτη για να του πει πόσοι άλλοι παρακολουθούνται. Βέβαια, το μείγμα έχει αλλάξει, όπως και ο αριθμός των υποπαρακολούθηση, καθώς και η τεχνολογία έχει αλλάξει και πλέον υπάρχει το Predator, όπως μας μαρτυρά στελεχός της ΕΥΠ, με μεγάλη εμπειρία στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, πάντα με την άδεια και την υπογραφή από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Πρόσφατα, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωνε ότι όταν ήμουν υπουργός, τα πάντα ήταν υποκεντρική παρακολούθηση της ΕΥΠ και άλλων υπηρεσιών.